Είναι η πρώτη φορά μετά το 2004, όταν σταμάτησε η νομοθετική εξέλιξη της δημιουργίας, της ίδρυσης και λειτουργίας της Χειμενικής Ακαδημίας, για λόγους οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και δεν χρειάζεται να τους ανασκαλίσουμε. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά υπάρχουν ότα τα οποία είναι ανοιχτά και έχω την πεποίθηση ότι μπορούν να μας ακούσουν. Και αυτό γιατί απέναντι σε μια τουρκική απειλή, απέναντι στην εθνική μας ακεραιότητα, στην εθνική μας υπόσταση, απέναντι λοιπόν στην απειλή του Ερντογάν και όλων των δυνάμεων των αρνητικών που ασκούν πολιτική στην Τουρκία, στο παρελθόν, στο παρόν, αλλά και στο μέλλον πιστεύω, γιατί δεν αλλάζουν οι Τούρκοι, επιβουλεύονται λοιπόν τη Θράκη. Για τη Θράκη αυτή, όλες οι κυβερνήσεις, από τότε που έμαθαν να σκέφτονται πολιτικά, νιώθουν την απόλυτη αγάπη, είναι αφοσιωμένοι στο συμφέρον της Θράκης, την αναδιοργανώνουν οικονομικά συνεχώς, την ανασυγκροτούν και την έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που αν κάποιος δεν την ξέρει τη Θράκη και δεν είναι Έλληνας, θα πιστεύει ότι είναι η γη του παραδείσου, κάτι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι το οποίο είναι ζηλευτό. Όλες λοιπόν οι δυνάμεις που πέρασαν μέχρι τώρα κυβερνητικές από την Αθήνα με την εκφορά του λόγου τους αγαπούν τη Θράκη. Αλλά κανείς δεν έκανε κάτι το οποίο χειροπιαστά θα αποδείξει αυτή την αγάπη. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου ζηλευτό από πάρα πολλά κράτη σε όλη την οικουμένη. Έχουμε την επικείμενη δημιουργία του LNG, την εξέδρα με το σχιστολιστικό αέριο των Αμερικάνων. Να δημιουργεί μια πολυποικιλότητα στην ανταγωνιστικότητα της τιμής του φυσικού αερίου και να δημιουργεί άλλους χρωματισμούς στην εμπορία του και στη διακίνησή του. Έχουμε τις συνδυασμένες μεταφορές, δηλαδή τη δημιουργία της ηλεκτροκίνησης από Προμαχώνα Θεσσαλονίκης προς Αλεξανδρούπολη και προς Μπουργκάς Βουλγαρίας. Και ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για συνδυασμένες μεταφορές, μιλάμε για τα logistics στο λιμάνι μας, το οποίο και αυτό πάει να προωθηθεί πλέον και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα από τα υπεσχεμένα από τον Υπουργό Μεταφορών, από τον Πρωθυπουργό, από το ΤΑΙΠΕΔ, από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμάνιου Αλεξανδρούπολης, ότι θα αρχίσουν πλέον οι διαγωνισμοί για να παραχωρηθούν για μακροχρόνια, για 30 ή 40 χρόνια, οι τομείς δραστηριότητας του λιμανιού που θα δημιουργήσουν ένα γερό χτύπημα στο στομάχι της ύφεσης. Και επειδή λοιπόν όλα αυτά θα συμβούν, θα έπρεπε να ντύσουμε με μια ομπρέλα την αμυντική μας θωράκη στο Σιθράκι και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τα εφιστάμενα, δηλαδή από την ύπαρξη του στρατού μας, να δημιουργήσουμε και την Λιμενική Ακαδημία, η οποία θα είναι μια απάντηση στην επεκτατική πολιτική των Τούρκων, δηλαδή ότι αυτή η Θράκη ήταν και δεν μπορεί παρά να παραμείνει ελληνική και αυτό εμείς το ενισχύουμε κάθε φορά με χίλιους δύο τρόπους, με ισχυρότερο αυτό. Γιατί εάν δεν γίνει αυτό, με όλα όσα γίνονται, φοβάμαι ότι μόνο σκέτα η οικονομική ανάπτυξη χωρίς μία θωράκιση επενδυτική σε επίπεδο δημιουργίας μιας λιμενικής ακαδημίας, θυμηθείτε ο στρατός στον Εύρο τι εγγύηση είναι, ενισχύεται αυτή η εγγύηση ακόμα περισσότερο παντρεμένη με την οικονομική ανάπτυξη της Θράκης. Γι' αυτό λοιπόν, απέναντι στις απειλές και στις αμφισβητήσεις των Τούρκων, είμαι σίγουρος ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα σαν αυτό που είπα τώρα ήταν που έπεισε τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, καθήμενος εδώ στην καρέκλα που σας μιλάω τώρα, ότι είναι πεπισμένος πως η Λιμενική Ακαδημία δεν πρέπει να γίνει στον Πειραιά και στην Αθήνα ή σε άλλο μέρος περιφέρειας, αλλά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε λοιπόν ένα ισχυρότατο σύμμαχο, τον αρμόδιο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον οποίο τον πιστεύω, γιατί εγώ είμαι καλόπιστος άνθρωπος και πολιτικός. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος δήλωσε ότι την αγαπάει τη Θράκη και είναι πολύ ευαισθητοποιημένος για αυτήν. Δεν έχουν κάνει όμως τίποτα μέχρι τώρα για αυτήν τη Θράκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να κάνουν. Και δεν μένει παρά να κάνουν αυτό. Αν γίνει αυτό, τότε πραγματικά θα είμαι ένας κάτοικος της Αλεξανδρούπολης, ένας κάτοικος της Θράκης, που θα είμαι ήρεμος
για το μέλλον και αυτό είναι πολύ βασικό για εμάς τους στρατιώτες. Επιτέλους, μας χρωστάνε από την Αθήνα και οφείλουν να μας δώσουν. Αυτό λοιπόν το απαιτούμε. Και βέβαια, όπως λέγεται στην επιστολή μου, την κοινοποιώ προς ντόπιες δυνάμεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες εκ της ιδιότητός τους και του όρκου τους να προχωρήσουν σε αυτήν την βοήθεια, την υποβοήθηση, αν θέλετε, για να συμβεί η ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας και η λειτουργία της στην Αλεξανδρούπολη. Είναι οι βουλευτές μας. Και οι τρεις του ΣΥΡΙΖΑ και ο ένας της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει κάποια από αυτούς αρκετά πράγματα, σας θυμίζω την ερώτηση του κ. Δημοσχάκη και κάποιες ενέργειες από την κυρία Γκαρά, ήρθε η ώρα και οι τέσσερις από κοινού επιτέλους ας μάθουμε να συνεργαζόμαστε όπως εγώ συνεργάζομαι μαζί τους, αλλά και με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ανήκω σε άλλο ιδεολογικό χώρο, να μάθουμε πολιτισμένα να συνεργαζόμαστε εμείς οι τοπικοί πολιτικοί, και όταν μιλάμε για τοπική πολιτική μιλάμε και για τους βουλευτές, οι οποίοι μην ξεχνάνε ότι εκπροσωπούν τον νομό Εύρου στην Αθήνα, άρα τα συμφέροντα του νομού μας, άρα έχουν αν όχι την ίδια με μένα ακόμα υπέρτερη υποχρέωση να βοηθήσουν τον νομό Εύρου. Και θα έλεγα ότι το θέμα αυτό εκφεύγει των ορίων των συνόρων του νομού Εύρου και πηγαίνει σε ολόκληρη τη Θράκη, άρα και οι βουλευτές της Ξάνθης και της Κομωτινής, προς τους οποίους θα κοινοποιήσω την επιστολή αυτή και θα ζητήσω τη βοήθειά τους και τη συνδρομή τους, και βέβαια άσχετα αν είναι μουσουλμάνοι ή χριστιανοί, για μένα είναι το ίδιο, ελπίζω ότι όλοι μα όλοι θα συντρέξουν για να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτού του γεγονότος, που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που θα έχουν συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια στην Θράκη.